Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να είναι και αστεία αν δεν ήταν τόσο σοβαρά, όπως αυτό που σας περιγράψαμε πριν με τον συνάδελφο, ο οποίος είχε έρθει εθελοντικά, είχε υπογράψει σύμβαση με το νοσοκομείο και προχθές το βράδυ, ενώ εχθές εφημέρευε, του ήρθε χαρτί επιστράτευσης για άλλο νοσοκομείο. Αλλά δηλαδή από το Γενικό Κρατικό, κυρία Γρογιάννη, για να το διευκρινίσουμε. Από το Γενικό Κρατικό. Σε ποιο νοσοκομείο πήγε? Από το Γενικό Κρατικό σε νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, στην πρώτη υγειονομική περιφέρεια. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και τέτοια ευτράπελα. Όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Το καταλαβαίνουμε. Και το γνωρίζετε και το προβάλλετε καθημερινά. Γιατί εμείς το ρωτάμε αυτό. Να σας πω. Στο Γενικό Κρατικό, συγγνώμη κιόλας που σας διακόπτω, στο Γενικό Κρατικό έχουν έρθει επιστρατευμένοι γιατροί, άλλοι? Έχουν έρθει, ναι, έχουν έρθει. Πόσοι δηλαδή έχουν έρθει? Πόσοι έχουν έρθει? 10 γιατροί από ό,τι ενημερωθήκαμε. Είναι εμβολιασμένοι αυτοί? Το θέμα αυτοί, είναι, ξέρετε, και αυτό που... Έχουν εμβολιαστεί? Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό όμως που γνωρίζω είναι ότι οι συνάδελφοι που έρχονται, που είναι όλοι χρήσιμοι και όλους τους θέλουμε και δεν, ακόμα και ένας μπορεί να κάνει τη διαφορά, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα των διασωληνωμένων που είναι στους θαλάμους, δεν μπορούν να λύσουν το ότι σε κάθε εφημερία δεν έχουμε κρεβάτια και ασθενείς μπορεί να περιμένουν ώρες, ακόμα και μέρες, στη βραχία νοσηλεία για να μπορέσει να βρεθεί κρεβάτι. Και γι' αυτό επιμένουμε ότι πρέπει να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας με όλες τις υποδομές του, ανεφόρων, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή, εμάς και μας θυμώνει και μας στεναχωρεί το ότι έχουμε ασθενείς μέσα σε θαλάμους διασωληνωμένους που δεν μπορούμε να βρούμε κρεβάτι μονάδας για να τους διακομίσουμε. Και υπάρχει στα 6 χιλιόμετρα από εδώ, για παράδειγμα, το Μετροπόλιταν, το οποίο έχει τεράστιες υποδομές και θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να προσφέρει πολύ σημαντική βοήθεια. Κυρία Γρογιάννη, αλλά δεν αποφασίζει η κυβέρνηση να το επιτάξει. Κυρία Γρογιάννη, για πόσους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ μιλάμε, στο δικό σας νοσοκομείο? Πόσους έχετε σήμερα? Κοιτάξτε, αυτό τώρα, αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει. Το καταλαβαίνω, γι' αυτό σας λέω σήμερα. Αλλά έχουμε καταλήξει την τελευταία εβδομάδα ο μέσος όρος να είναι γύρω στους 5 με 6 διασωληνωμένους καθημερινά σε κοινούς θαλάμους. Πάντως, για να τα πούμε όλα. Δεν είναι πλέον μια εξαίρεση. Είναι ένας κανόνας που τον ζούμε καθημερινά. Εμείς αυτή τη στιγμή. Ελάτε για να κλείσουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για 5 κρεβάτια εδώ ή 10 κρεβάτια αλλού. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι πλήρως ο ιδιωτικός τομέας να ενταχθεί αυτή τη στιγμή. Κατανοητό, στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των κλινών των νόσων. Υπάρχουν κενές κλινές εντατική θεραπεία, κυρία Γρογιάννη. Και επειδή άκουσα και. Και επειδή άκουσα και την προηγούμενη συζήτηση, δεν μπορούμε να λέμε ούτε ότι υπάρχει ένδυα γιατρών, ούτε ότι αυτή τη στιγμή είναι μια έκτακτη κατάσταση. Και για παράδειγμα, για το νοσοκομείο Σωτηρία, που προκηρύχθηκαν 20 θέσεις πνευμονολόγων, δήλωσαν 80 συνάδελφοι. Άρα δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν έχουμε πνευμονολόγους. Αυτοί οι 80 που έβαλαν τα χαρτιά τους, που δήλωσαν υποψηφιότητα, να διοριστούν αύριο. Για ποιο λόγο να επικαλούμαστε ότι δεν υπάρχουν γιατροί, όταν σε κάθε προκήρυξη που γίνεται δηλώνουν πολλαπλάσια από τις θέσεις.